Γεια σας φίλες και φίλοι του καναλιού. Σήμερα ο Συμπέθερος θα μας φτιάξει άλλο ένα φανταστικό φαγητό. Ένα νηστίσιμο φαγητό με γαριδούλα. Θα κάνουμε ένα κρυθαρότο με γαρίδες. Έχουμε πάρει εδώ τις γαριδούλες μας. Όταν έχουμε να διαχειριστούμε ένα υλικό σαν τη γαρίδα, η γεύση και η επιτυχία είναι δεδομένη. Έχουμε πάρει κρυθαράκι, λίγο μαϊντανό, σκόρδο κρεμμύδι, ένα πράσο, φρέσκια ντοματούλα, λίγο πελτέ, το ουζάκι μας και αυτό είναι όλο. Θα φτιάξουμε ένα φανταστικό φαγητό, ένα ονειρεμένο φαγητό από το Συμπέθερο. Πάμε εδώ τώρα πιο πίσω. Να βάλουμε το μπολάκι εδώ στην άκρη και να ξεκινήσουμε με τη γαριδούλα μας, που στην ουσία είναι και το μοναδικό υλικό το οποίο είναι χρονοβόρο σε αυτή τη συνταγή. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε, κάτσε να φέρουμε εδώ και το κατσαρολάκι. Σαν αρχή είναι να βγάλουμε τα κεφαλάκια και το κέλυφος από τις γαρίδες, ώστε να τα βάλουμε να βράσουν, να πάρουμε αυτό τον υπέροχο ζωμό που χρειαζόμαστε για να φτιάξουμε το κρυθαρότο μας. Θα βγάλουμε ωραία ωραία το κέλυφος, δεν το θέλουμε μέσα στο φαγητό μας. Άλλοι το κρατάνε, εγώ προτιμώ να μην το έχω, να σπαιδευτώ λιγάκι. Αλλά όταν θέλω να φάω το φαγητό μου, δεν μου αρέσει να παιδεύομαι και να πασαλίβομαι. Ωραία, κρατάμε την ουρίτσα εδώ στην άκρη. Θα πάρουμε και το μαχαιράκι να κόψουμε εδώ όμορφα. Να βγάλουμε και το εντεράκι της γαρίδας, που μπορεί καμιά φορά να περιέχει άμμο και διάφορα άλλα που δεν είναι όμορφα. Εδώ είμαστε. Αυτό είναι. Πάει στην άκρη. Λοιπόν, οι γαριδούλες εδώ, τα κελίφι εδώ. Και πάμε να προχωρήσουμε. Λοιπόν, φίλοι μου, είμαστε εδώ. Μας πήρε ένα δεκάλεπτο, αλλά είναι μια απαραίτητη διαδικασία για να δώσουμε γεύση στο φαγητό μας. Γιατί σίγουρα όλοι έχουμε πάει να φάμε, υποτίθεται, γαριδομακαρονάδα ή κρυθαρότο με γαρίδες. Και στην ουσία τρώμε μακαρόνια βραστά με λίγες γαριδούλες από πάνω. Αν δεν βράσουμε να βγάλουμε ζωμό από τις γαρίδες, σίγουρα το φαγητό μας δεν θα είναι αυτό που θέλουμε. Λοιπόν, πάμε μπροστά εδώ. Εδώ είμαστε. Να το βάλουμε τώρα πάνω στο μάτι. Να το ρίξουμε μέσα. Να το ανοίξουμε πρώτα. Να το ρίξουμε μέσα λίγο λαδάκι. Να ξεκινήσουμε να το καίμε και να ενεργοποιήσουμε αρώματα. Και προχωράμε. Ωραία. Ξεκίνησε. Ωπωπω. Με το που ξεκίνησε να καίγεται, έβγαλε απίστευτο άρωμα από το φυτήρα. Πιπεράκι, αλατάκι. Πάμε να ανακάτουμε πάλι. Πολύ ωραία. Μυρίζει απίστευτα. Αφού είμαστε σίγουροι ότι το κάψαμε καλά, θα προσθέσουμε τώρα το νεράκι μας από το βραστήρα, γύρω στα 700 ml, μπορεί και λίγο παραπάνω. Πιστεύω είμαστε καλά. Εδώ είμαστε. Και θα το αφήσουμε τώρα να πάρει μια βράση, και από τη στιγμή που θα ξεκινήσει να βράζει θα μετρήσουμε 10 λεπτάκια. Εμείς εντωμεταξύ πάμε δίπλα να ξεκινήσουμε να κόβουμε τα λαχανικά μας και τα μυρωδικά μας. Μπολάκι. Εδώ είμαστε. Κοτσανάκια αυτά δεν τα θέλουμε, πάνε στην άκρη. Να κόψουμε το μαϊντανό αρκετά ψιλοκομμένο. Θέλουμε λίγο ακόμα, θέλουμε λίγο ακόμα. Εδώ, αυτά ως το εκεί το θέλουμε για την παρουσίαση. Και πάμε ψηλό ψηλό να μπει στο φαγητό μας. Μαϊντανό έτοιμο, πάει μέσα έτσι όπως είναι.
Παίρνουμε κρεμμυδάκι. Έτοιμο και αυτό, πάει μέσα. Πολύ ωραία. Σειρά έχει η ντοματούλα. Κυβάκια ωραία. Πολύ ωραία. Τελειώσαμε και την ντοματούλα μας. Πάει και αυτή μέσα. Σουμάκια ωραία, δεν τα χάνουμε. Λοιπόν, τελευταίο είναι το πράσο. Θα το βάλουμε αυτό μαζί με το κρεμμυδάκι, να το κάψουμε. Τελειώσαμε. Εδώ και αυτό. Σκορδάκι θα το βάλουμε στην πρέσα. Οπότε πάμε να δούμε τι γίνεται με το ζωμό μας. Για να δούμε τι λέει. Πολύ ωραία. Περάσαν τα 10 λεπτάκια. Σουμάκι μας είναι δυνατό. Μυρίζει φανταστικά. Το κλείνουμε. Πάει στην άκρη. Και προχωράμε. Το φαγητό μας είναι αρκετά γρήγορο από εδώ και πέρα. Κατσαρολάκι. Λάδι. Βουτυράκι. Εδώ. Ωραίο και το σκορδάκι. Πολύ ωραία. Λαδάκι ζεστάθηκε. Το βουτυράκι εδώ με το σκόρδο. Απίστευτο συνδυασμός για γαρίδες. Οι γαριδούλες μας μπορεί να είναι πολύ ωραίες, αλλά εμείς θέλουμε να τις αρωματίσουμε. Να τους δώσουμε έξτρα γεύση πριν μπουν στο φαγητό μας. Όπω, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι συνδυασμός είναι γαρίδα σκορδοβούτυρο. Απίστευτο. Μυρίζει φανταστικά. Ένα τρίλεπτο πιστεύω, δεν χρειάζεται παραπάνω, ίσα να κοκκινήσουμε. Πολύ ωραία. Για να δούμε τι λέει. Πω πω. Εντάξει. Έτσι όπως είναι, σε τρογάνετα. Το σκοβολάνε. Για να δω. Ωραία. Ωραία. Ένα λεπτό. Έτοιμο. Ωχ, φανταστικό. Όπως είναι το ταψάκι. Έλα, δεν θέλουμε να χάσουμε τίποτα. Ξανά. Έτσι όπως τέλειωσε. Λίγο λαδάκι. Πάμε μέσα. Κρεμμυδάκι πράσο. Πολύ ωραία. Θα πάρουμε την κουταλίτσα και θα μαζέψουμε όλα τα υπολείμματα από τις γαρίδες που έχει γύρω γύρω εδώ το τηγανάκι μας. Όλα αυτά είναι υπέροχες γεύσεις. Τις θέλουμε στο φαγητό μας. Στις γαριδούλες δεν βάλαμε αλάτι. Εδώ θα βάλουμε όμως λίγο αλάτι και πιπέρι. Πολύ ωραία. Θα τα κατέβουμε. Όπω. Ωραίο και αυτό. Και το πράσο πάει πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Το τηγανάκι μας ήταν ζεστό και προχώρησε γρήγορα το κρεμμύδι μας. Με το πράσο εδώ βλέπετε έχουμε καραμελώσει ωραία. Πάμε να ρίξουμε τώρα το κεφταράκι. Να καεί και αυτό λιγάκι.
Προχωράμε. Έλα. Θα ρίξουμε εδώ το πελπέ. Στην άκρη. Τον κάψουμε ωραία για αυτό να δούμε στη μέση. Πολύ ωραία. Λύρισε και αυτό παραδοσιακά. Έχουμε και φρέσκια ντοματούλα. Ωραία. Πάμε εδώ. Μπορείτε να βάλετε και κρασί. Εμείς έχουμε επιλέξει να σβήσουμε με ούζο. Ένα σπινάκι. Τα θαλασσινά, εγώ προτιμώ να βάζω ούζο. Όπω πολύ όμορφα. Άστε ένα λεπτάκι να ξαπνιστεί. Είμαστε ok. Ρίχνουμε ένα κύβο λαχανικών. Σειρά έχει αυτός ο υπέροχος ζωμός που φτιάξαμε. Αυτός θα μας δώσει όλη τη γεύση στο φαγητό μας. Εδώ πρέπει να το δούμε, να προσέξουμε. Βάλαμε 250 ml κρυθαράκι. Πιστεύω με τα 700 που βάλαμε και με την υγρασία που έχει η ντοματούλα είναι υπεραρκετό για το κρυθαράκι μας. Πρέπει να το δοκιμάσουμε. Ας το να βράσει λίγο και να ρίξουμε και την ντοματούλα να τελειώσουμε. Πάμε. Ντοματούλα με μαϊντανό. Πολύ ωραία. Θα ρίξουμε και μια κουταλίτσα ζάχαρη. Πάμε ένα ανακάτεμα. Όπω φανταστικό. Εδώ σε αυτό το σημείο, αν θέλατε, μπορούσατε να ξεκινήσετε την ντομάτα πριν βάλετε το κρυθαράκι, να βγει η σάλτσα. Εγώ προτιμώ την ντομάτα να τη βλέπω φρέσκια. Δεν θα μας πάρει πάρα πολύ. Κάνα δεκάλεπτο θα χρειαστεί όλο. Οπότε η ντοματούλα θα έχει πάρει τη βράση που θέλει, αλλά θα κρατάει σώμα να τη βλέπουμε και να την αισθανόμαστε στο φαγητό μας. Λοιπόν, άστο λιγάκι και θα προχωρήσουμε σε λιγάκι. Λοιπόν φίλοι μου, το κρυθαράκι μας είναι ok. Το δοκιμάσαμε. Θα το αφήσω εγώ βέβαια λίγο ζουμάκι. Μ' αρέσει να έχει λίγο ζουμάκι. Πολύ ωραίο. Είναι η στιγμή που θα ρίξουμε μέσα αυτές τις γαριδούλες μας. Εδώ. Πολύ όμορφα. Θα τις βάλουμε και αυτές μέσα. Απίστευτο. Ένα καταπληκτικό φαγητό. Έτοιμο. Θα το σβήσουμε και θα το αφήσουμε πάνω στο μάτι να τελειώσει από μόνο του. Όπου μυρίζει υπέροχα. Λοιπόν, λίγο υπομονή και πάμε να σερβίρουμε. Φίλοι μου, για να δούμε, εδώ είμαστε. Βλέπετε την ντοματούλα, όπως είπαμε, έχει μαγειρευτεί τόσο όσο. Το φαγητό μας έχει κρατήσει λίγο υγρασία. Μοσχοβολάει. Γαριδούλες ωραίες. Για να δούμε εδώ τι λέει τώρα. Να δοκιμάσουμε. Πω. Κάτσε. Υπέροχο. Πάμε να σερβίρουμε. Φίλοι μου, αυτό είναι το φαγητό μας. Αυτή είναι η επιλογή του συμπέθερου για σήμερα. Ένα φανταστικό φαγητό, ένα νηστίσιμο πεντανόστιμο φαγητό, γεμάτο γεύσης από γαρίδα και θάλασσα. Να είστε όλοι καλά, σας ευχαριστώ που βλέπετε τα βιντεάκια μας και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι στην επόμενη συνταγή μας. Γεια σας.